έκπληξη, ώστε κάθε κομματάκι της έλκεται προς το κέντρο. Στους αστεροειδείς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι αστεροειδείς είναι μικροσκοπικοί πλανήτες που λόγω του μεγέθους τους δεν έχουν τη δύναμη να συγκρατήσουν όλη την υγή τους για να σχηματίσουν μια σφαίρα. Στη γη, της οποίας η μάζα είναι μεγάλη, η έλξη προς το κέντρο της είναι τόσο δυνατή που τίποτα δεν μπορεί να της αντισταθεί. Ευτυχώς για μας, αφού αυτή η έλξη είναι που συγκρατεί και την ατμόσφαιρα, τον αέρα που αναπνέουμε γύρω από τη γη. Τα μικρά σώματα, όπως οι αστεροειδείς, δεν έχουν ατμόσφαιρα. Στη Σελήνη, οι αστροναύτες μπορούν να πηδήσουν πολύ ψηλά. Αυτό γιατί η αδύναμη έλξη της Σελήνης μειώνει το βάρος τους κατά ένα έκτο. Η έλξη της γης είναι αυτή που μας δίνει το βάρος μας, κρατώντας τα πόδια μας μαλακά στο έδαφος και εμποδίζει και τους φίλους μας, τους Αυστραλούς, από το να πέσουν στο διάστημα. Την έλξη αυτή τη νιώθετε κάθε φορά που ανεβαίνετε τις σκάλες. Αν προσπαθήσετε να μετακινηθείτε από το κέντρο της γης, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε το εμπόδιο που προκαλεί η έλξη της. Και αν κάτι γλιστρήσει από τα χέρια σας, θα συλληφθεί αμέσως από την έλξη της γης και θα πέσει. Να τι λένε για το πώς ανακαλύφθηκε η έλξη της γης τον 18ο αιώνα. Ένα μήλο έπεσε στο κεφάλι του Ισαάκ Νεύτωνα και αυτός αναρωτήθηκε γιατί. Επειδή η γιγαντιαία μάζα της γης προσέλκυσε τη μικρή μάζα του μήλου. Γιατί λοιπόν δεν πέφτει η σελήνη πάνω στη γη και η γη πάνω στον ήλιο. Επειδή αυτή η δύναμη δεν είναι η μοναδική που ασκείται στη γη και στους άλλους πλανήτες. Όπως σχηματίστηκαν οι πλανήτες, υποβλήθηκαν σε μια δυνατή φυγόκεντρο δύναμη με διεύθυνση μακριά από το κέντρο τους. Εξισορροπώντας αυτές τις φυγόκεντρες δυνάμεις με την έλξη του ήλιου, ο κάθε πλανήτης βρίσκει την ακριβή του τροχιά. Η έλξη είναι πιο δυνατή κοντά στον ήλιο. Η έλξη είναι πολύ μεγαλύτερη για τον Ερμή που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον ήλιο. Για να παραμείνει στην τροχιά του πρέπει να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, με 170.000 χιλιόμετρα την ώρα, όσο η Γη ταξιδεύει με μόλις 107.000 χιλιόμετρα την ώρα. Η Γη βρίσκεται μακριά από τον ήλιο και έτσι η έλξη του δεν είναι τόσο δυνατή. Στη δική μας τροχιά λοιπόν μια μικρότερη ταχύτητα αρκεί. Ακόμα και έτσι, αυτή η μικρότερη ταχύτητα είναι 30 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Φανταστείτε τον εαυτό σας να ταξιδεύει κάπου με 30 χιλιόμετρα σε ένα μόνο δευτερόλεπτο. Σε αυτό το σημείο δεχόμαστε 3 ώρες παραπάνω ηλιοφάνεια στην ημέρα. Γιατί? Η Γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Ο άξονας της όμως κλείνει πάντα προς την ίδια πλευρά. Ο πλανήτης μας δεν χάνει ποτέ τη θέση του. Η αδράνεια της Γης διατηρεί την κεκλειμένη θέση της. Σε αυτό το σημείο ο νότιος πόλος λούζεται από το φως της μέρας, ενώ ο βόρειος πόλος παραμένει στο σκοτάδι για όλο το χειμώνα. Κατά τη διάρκεια όμως αυτού του κυκλικού ταξιδιού, ο βόρειος πόλος βαθμιαία κατευθύνεται προς τον ήλιο. Εδώ λοιπόν ο ήλιος, που φάνηκε να διαγράφει την ίδια πορεία για χθες, ανατέλει λίγο προς τα αριστερά σήμερα. Το μεσημέρι ανεβαίνει πιο ψηλά για να δύσει προς τα δεξιά το βράδυ. Βρείτε ένα σημείο να φοράς όταν ανατέλει και δει ο ήλιος. Την επόμενη μέρα θα παρατηρήσετε ότι ο ήλιος ανεβαίνει περισσότερο προς τα αριστερά, βρίσκεται πολύ ψηλά το μεσημέρι και δει ακόμα πιο δεξιά το βράδυ. Αν τα παραθυρά σας έχουν νότιο προς ανατολισμό, το χειμώνα ο ήλιος που βρίσκεται χαμηλά στον ουρανό λάμπει πάνω στον τοίχο που βρίσκεται απέναντί τους. Βαθμιαία όμως, επειδή ο ήλιος ανεβαίνει πιο ψηλά κάθε μέρα, οι ακτίνες του θα διασχίσουν το πάτωμα φτάνοντας στη μέση του δωματίου. Το καλοκαίρι που ο ήλιος βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του, οι ακτίνες του θα φτάσουν ακριβώς δίπλα στο παράθυρο. Τώρα το χειμώνα οι ακτίνες του ήλιου φτάνουν μέχρι και την άκρη του δωματίου. Βλέποντας αυτές τις ακτίνες, φανταστείτε και τη θέση της γης μέσα στο ηλιακό σύστημα. Φανταστείτε τη δική σας θέση μέσα στο σύμπαν. Όσο η γη κάνει την περιφορά της γύρω από τον ήλιο, η κλίση του άξονά της διατηρεί την ίδια διεύθυνση. Έτσι, ο άξονας αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μέτρηση του χρόνου και της ώρας. Φανταστείτε στην επιμήκυνση του άξονα της γης μια κάθετη ράβδο. Αν ζωγραφίσουμε ένα ταμπλό στον πάγο, θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε την ώρα βλέποντας τη σκιά που θα δημιουργεί η ράβδος.
Δεν υπάρχει όμως λόγος να ταξιδέψουμε μέχρι το βόρειο πόλο. Μπορούμε να φτιάξουμε μικρογραφίες του άξονα της γης. Λέγονται ηλιακά ρολόγια. Στο βόρειο πόλο η Ράβδος, που αποτελεί την επέκταση του άξονα της γης, είναι κατακόρυφη και σχηματίζει γωνία 90 μοιρών. Στη Στοκχόλμη, σε γεωγραφικό πλάτος 60 μοίρες βόρεια, για να είναι παράλληλη με τον άξονα της γης, η Ράβδος πρέπει να σχηματίσει γωνία 60 μοίρων. Λίγο μακρύτερα στο Παρίσι θα σχηματίσει γωνία 48 μοίρων, ενώ στις Φιλιππίνες 15 μοίρων. Τέλος, στον Ισημερινό, η Ράβδος πρέπει να σχηματίσει γωνία 360 μοίρων. Το έδαφος είναι παράλληλο με το βόρειο και νότιο άξονα της γης. Δεν δημιουργείται σκιά για να λειτουργήσει ένα ηλιακό ρολόι. Υπάρχουν όμως άλλα είδη ηλιακών ρολογιών που είναι ευθυγραμμισμένα με το βόρειο και νότιο άξονα της γης. Μπορεί να μην νιώθετε την περιφορά της γης. Μπορείτε όμως να τη δείτε, όχι μόνο με τα ηλιακά ρολόγια, αλλά από τα πάντα γύρω σας. Κάθε σπίτι και κάθε δέντρο ρίχνει μια σκιά. Αν παρατηρήσετε αυτά τα φαινόμενα και ακολουθήσετε τις σκιές, θα μπορέσετε ακόμα και να νιώσετε την περιφορά της γης. Στο ηλιακό μας σύστημα έχουμε καλή σχέση με τους γειτονές μας, τους άλλους πλανήτες. Γνωρίζουμε τη θέση, την ταχύτητα και την κίνησή τους. Οι κομήτες όμως συχνά μας εκπλήσουν. Υπάρχουν κάποιοι που γνωρίζουμε, όπως ο κομήτης του Χάλεϊ, ο οποίος περνάει τακτικά κάθε 76 χρόνια. Κάποιες φορές όμως εμφανίζεται νέος κομήτης, όπως ο Χέιλ-Μπόπ το 1997. Οι κομήτες είναι μικρότεροι από τους πλανήτες. Κινούνται σε ελλειπτικές τροχιές. Κάποιοι έρχονται από μακρινούς χώρους του ηλιακού μας συστήματος, πλησιάζουν τον ήλιο και μετά συνεχίζουν το ταξίδι τους. Όπως πλησιάζουν τον ήλιο, εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες αερίου και σκόνης. Οι ουσίες αυτές σχηματίζουν την ουρά του κομήτη. Το όνομά του το πήρε από την αρχαία ελληνική λέξη κόμη, επειδή διασχίζοντας τον ουρανό, μοιάζει να σέρνει μαζί του μια πλούσια κόμη. Συνηθίζουμε να πιστεύουμε ότι όταν οι κομήτες διασχίζουν τον ουρανό, το κύριο σώμα τους βρίσκεται μπροστά και ακολουθεί η ουρά τους. Στην πραγματικότητα, η ουρά τους μένει πάντα μακριά από τη λάμψη του ήλιου, αφού είναι η ροή των σωματιδίων που προέρχονται από αυτόν και μεταφέρονται με τον ηλιακό άνεμο αυτή που σπρώχνει την ουρά του κομήτη προς τα έξω. Χωρίς τη λάμψη της ουράς τους, οι κομήτες θα ήταν αόρατοι. Την επόμενη εβδομάδα θα κοιτάξουμε πέρα από τους πλανήτες, στα αστέρια, που μπορεί να βρίσκονται σε πολύ μακρινή απόσταση, αλλά μας βοηθούν να βρούμε τη θέση μας, όπως ο πολικός αστέρας δίπλα ακριβώς από τη Μεγάλη Άρκτο. Θα σας δείξουμε γιατί παραμένει ακίνητο, ενώ τα άλλα αστέρια διαγράφουν τροχιές. Ποιο ήταν το μυστικό του Χριστόφορου Κολόμβου όταν άρχισε τα ταξίδια του προς άγνωστα μέρη. Γιατί οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, όταν ανοίγηραν τη Μεγάλη Πυραμίδα πριν από 5.000 χρόνια, δεν πήραν σαν σημείο αναφορά το ίδιο αστέρι που βλέπουν οι τουρίστες σήμερα. Και για ποιο λόγο ο Αρίωνας προχωράει λίγο πιο δεξιά κάθε μέρα. Ποιο είναι το πιο κοντινό μας αστέρι? Ο ήλιος. Ναι, ο ήλιος είναι αστέρι. Είναι τόσο μεγάλος που μπορεί να καταπιεί ολόκληρη τη γη, με τη σελήνη να περιφέρεται γύρω της, και την ίδια στιγμή είναι και μικροσκοπικό συγκριτικά με άλλα γιγαντιαία αστέρια που θα εμφανιστούν στις οθόνες σας την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλιο Γη. Μετάφραση Ρόζα Καλούδη. Αφήγηση Σπύρος Μιλιώνης. Ηχοληψία μίξη ήχου Δέσποινα Λαμπρούδη. Το διαστημόπλοιό μας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο ταξίδι μας γύρω από τον ήλιο. Να θυμάστε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα και συμβαίνει τώρα. Αυτή τη στιγμή που βλέπετε τηλεόραση, ταξιδεύετε στο διάστημα με 107.000 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή με 30 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Και σε 4 εβδομάδες θα βρισκόμαστε εδώ, στην Ισημερία, στην αρχή της Άνοιξης.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας στο ηλιακό σύστημα, μας συνοδεύουν οι γειτονές μας, οι πλανήτες. Αυτή τη βδομάδα θα ρίξουμε μια ματιά στα πέρα από τους πλανήτες αστέρια. Μπορεί να βρίσκονται μακριά στο άπειρο, αλλά εμείς τα χρησιμοποιούμε σαν οδηγούς. Ένα αστέρι μας δείχνει πάντα το βορρά, ο Πολικός Αστέρας. Μπορούμε εύκολα να τον εντοπίσουμε. Βρίσκεται πίσω από τη Μεγάλη Άρξο. Ο Πολικός Αστέρας είναι ευθυγραμμισμένος με τον άξονα της Γης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα αστέρια μοιάζουν να στοβιλίζονται γύρω από τον ακίνητο Πολικό Αστέρα. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, αφού βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τον δικό μας άξονα περιφοράς. Έτσι, ο Πολικός Αστέρας είναι ένα εύχριστο και αξιόπιστο σημείο αναφοράς. Το χρησιμοποίησε ο Χριστόφορος Κολόμβος στις περιπλανήσεις του σ' άγνωστα μέρη. Αποφάσισε να διασχίσει τον ωκεανό, ταξιδεύοντας πάνω στον 28ο παράλληλο. Κάθε βράδυ μετρούσε την απόσταση από τον Πολικό Αστέρα. Όσο ο εξάντας του έδειχνε γωνία 28 μοιρών, ήξερε ότι παρέμενε στην προκαθορισμένη πορεία του. Δεν είχε ξεφύγει ούτε προς το βορρά, ούτε προς το νότο. Συνέχιζε να ακολουθεί τον 28ο παράλληλο. Κάντε ό,τι και ο Χριστόφορος Κολόμβος, χωρίς τηλεσκόπιο και μαθηματικούς υπολογισμούς. Απλώς κοιτάξτε τον Πολικό Αστέρα και φανταστείτε την κίνηση του διαστημοπλοίου Γη καθώς γυρίζει γύρω από τον ευθυγραμμισμένο με τον Πολικό Αστέρα άξονά της. Αυτό όμως δεν είναι ολότελα αληθινό. Μετά από τα 26.000 χρόνια διαγράφει κύκλο. Φανταστείτε ότι ο άξονας της Γης επιμικρύνεται και έξω από τον Βόρειο Πόλο προς το Άπειρο και συναντιέται με τον Πολικό Αστέρα. Από τη μία χιλιετηρίδα στην άλλη, κάποια άλλα αστέρια παίρνουν τη θέση του δικού μας Βόρειου Αστέρα. Πριν από 12.000 χρόνια για τους ανθρώπους των Σπηλαίων ήταν ο Βέγας. Πριν από 5.000 χρόνια ο Αστέρας του Δράκοντα. Τότε έχτισαν και τις πυραμίδες οι Αιγύπτιοι. Στράφηκαν προς το βορρά. Μέχρι που το μάτι τους έφτασε τον Αστέρα του Δράκοντα. Βρισκόταν δίπλα ακριβώς στα αριστερά της Μεγάλης Άρκτου. Στην ίδια θέση βλέπουν σήμερα οι τουρίστες τον Πολικό Αστέρα. Δράκοντας Πολικός Αστέρας, την απόσταση του τόξου αυτής της γωνίας διέγραψε η Γη μέσα σε 5.000 χρόνια. Μπορούμε όλοι να υπολογίσουμε με το μυαλό μας μήνες και χρόνια, ακόμα και έναν αιώνα. Τα 5.000 χρόνια όμως είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό απλώς μετράμε τη γωνία που σχηματίζει ο Δράκοντας με τον Πολικό Αστέρα. Καθώς διαγράφουμε την τροχιά μας, βλέπουμε τα αστέρια να μετακινούνται ελαφρά από τη μια εβδομάδα στην άλλη. Όπως ο αστερισμός του Αρίωνα, εύκολα ορατός στο νότο. Ξεχωρίζουμε το κεφάλι, τα δύο χέρια, τα δύο πόδια και τη ζώνη. Η ανεπαίσθητη μετακίνηση των αστεριών χάνεται μπροστά στην πελώρια κίνηση της περιφοράς της Γης, η οποία αλλάζει το οπτικό μας πεδίο κάθε ώρα και μας φέρνει από τη νύχτα στην ημέρα και μετά πάλι στη νύχτα. Κοιτάξτε τον Αρίωνα κάθε νύχτα την ίδια ώρα. Θα παρατηρήσετε ότι η ουράνια σφαίρα περιστρέφεται με την ταχύτητα σαλιγκαριού. Η ουράνια σφαίρα βεβαίως δεν υφίσταται, είναι ένας φανταστικός θόλος, όπου τα αστέρια που βρίσκονται στην απεραντοσύνη του σύμπαντος μοιάζουν να λάμπουν. Αυτή η φανταστική ουράνια σφαίρα δεν γυρίζει. Εμείς στη Γη είμαστε αυτοί που γυρίζουμε μια φορά το χρόνο, κάνοντας στροφή 360 μοιρών σε 365 μέρες. Στρεφόμαστε μια μοίρα την ημέρα. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ακριβώς ώρα, κοιτάζοντας μια μοίρα προς τα αριστερά, ανακαλύπτουμε ότι τα αστέρια έχουν προχωρήσει μια μοίρα προς τα δεξιά. Την εβδομάδα που τώρα εξετάζουμε, γύρω στις 9 μετά μεσημβρία, ο Αρίωνας είναι στο βορρά. Σε δύο εβδομάδες θα έχει προχωρήσει λίγο προς τα δεξιά και σε ένα μήνα ακόμα δεξιότερα. Τα αστέρια διανύουν απόσταση μιας μοίρας κάθε μέρα και κάθε μέρα περνάνε 4 λεπτά νωρίτερα. Μια μοίρα στο χώρο, 4 λεπτά στο χρόνο. Ο χώρος και ο χρόνος συναντώνται. Από την αρχή του ταξιδιού μας τονίσαμε τη διαφορά μεταξύ των κοντινών μας πλανητών και των μακρινών αστεριών. Υπάρχει όμως ένα αστέρι στη μέση ακριβώς της πλανητικής μας αυλής. Ο ήλιος. Ναι, ο ήλιος είναι αστέρι. Και όλα αυτά τα σημαδάκια που φεγγοβολούν πέρα από τους πλανήτες είναι αστέρια, μακρινοί ήλιοι.
Οι γαλαξίες αποτελούνται από δισεκατομμύρια παρόμοιους ήλιους. Από τη γη οι πλανήτες μοιάζουν με αστέρια. Μόνο κοιτάζοντας τον ήλιο καταλαβαίνετε τη διαφορά. Ο ήλιος λάμπει, ενώ οι πλανήτες μόνον αντανακλούν μέρος του ηλιακού φωτός. Ο ήλιος εκπέμπει σε μας φως και θερμότητα. Είναι ένας γιγαντιαίος πυρηνικός αντιδραστήρας. Στην πραγματικότητα, το ηλιακό σύστημα είναι ο ήλιος και δίπλα του όλοι οι πλανήτες μαζί τους και η γη αποτελούν μόλις το 1/100 του ηλιακού μας συστήματος. Ο ήλιος είναι τεράστιος. Ολόκληρο το σύστημα Γη-Σελήνη μαζί με την τροχιά που διαγράφει η τελευταία θα μπορούσε να χωρέσει μέσα στον ήλιο. Ακόμα και έτσι, ο γιγαντιαίος ήλιος είναι ένα σχετικά μικρό αστέρι. Και αν συγκρίνουμε τον ήλιο με άλλα αστέρια, η μικρή γη θα εξαφανιστεί τελείως από τις οθόνες μας. Στον αστερισμό του Αρίωνα, ο Βετελγέζης είναι το μεγαλύτερο αστέρι που ξέρουμε. Είναι τόσο μεγάλο που θα μπορούσε εύκολα να καταπιεί τον ήλιο μαζί με τη γη να περιστρέφεται γύρω του. Ολόκληρο αυτό το σύστημα θα μπορούσε να χωρέσει εύκολα μέσα σε αυτό το αστέρι. Μας είναι πολύ γνωστές οι διαστάσεις του μικρόκοσμου, των ατόμων και του πυρήνα τους και των περιστρεφόμενων ηλεκτρονίων. Ξέρουμε επίσης και τις διαστάσεις του μικρόκοσμου, του σύμπαντος και των αστεριών. Τώρα φτάνουμε σε μια νέα διάσταση, αυτή του ηλιακού μας συστήματος. Είμαστε η πρώτη γενιά στην οποία είναι προσβάσιμο και εξερευνήσιμο. Στόχος του ταξιδιού μας είναι να μοιηθείτε στην εμπειρία αυτής της νέας διάστασης. Την επόμενη εβδομάδα θα σας μιλήσουμε για την 28η Φεβρουαρίου και θα σας εξηγήσουμε για ποιο λόγο προσθέτουμε μια ακόμη μέρα κάθε 4 χρόνια. Στην περιφορά της γύρω από τον ήλιο όταν η γη φτάσει στην 28η Φεβρουαρίου χρειάζεται 1/4 της ημέρας για να συμπληρωθεί το έτος. Επειδή ο χρόνος περιφοράς μας γύρω από τον ήλιο δεν είναι 365 μέρες, αλλά 365 μέρες και 1/4. Επειδή δεν μπορούμε να προσθέτουμε 1/4 της ημέρας στον χρόνο στο ημερολόγιο, προσθέτουμε μια ολόκληρη ημέρα κάθε 4 χρόνια για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Κάθε 4 χρόνια λοιπόν έχουμε ένα έτος 366 ημερών που καλύπτει το κενό που έχει δημιουργηθεί στην τροχιά μας. Όπως βλέπετε όμως, η 29η του Φλεβάρη δεν έλυσε το πρόβλημα. Το ημερολόγιο συνέχισε να ξεφεύγει τόσο πολύ που κάποια στιγμή κινδύνεψε το Πάσχα να πέσει το χειμώνα και να κάνουμε Χριστούγεννα της αποκρύας. Έτσι δεν υπολογίσαμε 10 ολόκληρες μέρες. Το ελληνικό όμως Πάσχα έπεσε έξω κατά 13 ημέρες και εξαιτίας της ιδιόρυθμης κίνησης της Σελήνης το Πάσχα πηγαίνει έρχεται μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου. Από την επαρχή του χρόνου η απόπειρα συγχρονισμού του ήλιου και της Σελήνης υπήρξε για μας ένας φρικτός πονοκέφαλος. Την επόμενη εβδομάδα θα σας δείξουμε για ποιο λόγο θα μπορέσουμε κάποτε να περπατήσουμε στον Άρη. Ποτέ όμως το Δία. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλοιο Γη. Μετάφραση Ρόζα Καλούδη. Αφήγηση Σπύρος Μιλιώνης. Ηχοληψία μίξη ήχου Δέσποινα Λαμπρούδη.
διαστημό πλοίο μας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο ταξίδι μας γύρω από τον ήλιο. Εδώ ο Φεβρουάριος τελειώνει. Στην αρχαία Ρώμη, το τέλος του Φλεβάρι ήταν και το τέλος ολόκληρου του χρόνου. Από την εποχή του Ιούλιου 4 αρχίσαμε να προσθέτουμε μια ακόμη μέρα μετά την 28η Φεβρουαρίου κάθε 4 χρόνια. Την 29η Φεβρουαρίου. Γιατί? Επειδή δεν χρειαζόμαστε μόνο 365 μέρες για να ολοκληρώσουμε την περιφορά μας, αλλά 365 και 1 τέταρτο. Η γη στο τέλος της 28ης Φεβρουαρίου βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Για να ολοκληρωθεί το έτος μας λείπει 1 τέταρτο της ημέρας. Η γη συνεχίζει το ταξίδι της. Αφού όμως ξεκίνησε την πορεία της με ένα τέταρτο της ημέρας μείον, στο τέλος πάλι του χρόνου, όταν θα φτάσει στην 28η Φεβρουαρίου, θα χρειαστεί 2 ακόμα τέταρτα της μέρας, δηλαδή μισή μέρα. Ένα χρόνο αργότερα θα χρειαστεί 3 τέταρτα της ημέρας και μετά από 4 χρόνια 4 τέταρτα. Μία ολόκληρη ημέρα δηλαδή. Κάθε 4 χρόνια για να καλύψουμε το κενό μεταξύ της καθημερινής πορείας της γης και του ετήσιου ταξιδιού της, υπολογίζουμε και την 29η Φεβρουαρίου. Κάθε 4 χρόνια λοιπόν έχουμε ένα έτος με 366 μέρες για να βοηθήσουμε τον πλανήτη μας να ξεπεράσει το κενό και για να συνεχίσει το ημερολόγιο μας να κινείται με τον φυσιολογικό του ρυθμό. Αυτό το πετύχαμε χρησιμοποιώντας το Ιουλιανό ημερολόγιο που το εισήγαγε ο Ιούλιος Κέσαρας. Εάν δεν προσθέταμε την 29η Φεβρουαρίου κάθε 4 χρόνια, ο Μάρτης θα άρχιζε μια μέρα νωρίτερα. Μετά από έναν αιώνα έχουμε ήδη ενός μηνός κενό μεταξύ του ημερολογίου και των πραγματικών εποχών. Θα γιορτάζαμε το Πάσχα μέσα στο χειμώνα και θα κάναμε Χριστούγεννα τις αποκριές. Και το χάος θα γινόταν όλο και φοβερότερο από αιώνα σε αιώνα. Ευτυχώς που υπήρξε και ο Ιούλιος Κέσαρας. Η πρόσθεση όμως της 29ης Φεβρουαρίου δεν έλυσε όλα μας τα προβλήματα. Δυστυχώς, όταν το Ιουλιανό ημερολόγιο προσθέτει άλλη μια μέρα, προσθέτει και 38 λεπτά παραπάνω. Στα τέλη του 16ου αιώνα κερδίσαμε 10 επιπλέον μέρες. Έτσι, ο Παπάς Γρηγόριος ο 13ος, όντας ικανότατος αστρονόμος, αφαίρεσε τελείως αυτές τις 10 μέρες και από την Τετάρτη πήγαμε κατευθείαν στην 15η Οκτωβρίου. Για να αποφύγουμε την εμφάνιση παρόμοιου προβλήματος, αποφασίσαμε να μην προσθέτουμε δίσεκτο έτος μετά το τελευταίο έτος κάθε αιώνα. Στο τέλος δηλαδή του 1700, 1800 και 1900. Κάνουμε όμως μια εξαίρεση κάθε 400 χρόνια. Έτσι θα έχουμε και 29 Φεβρουαρίου το έτος 2000. Χάρη σε αυτή τη νέα ρύθμιση, θα χρησιμοποιούμε το Γρηγοριανό ημερολόγιο για τα επόμενα 3.000 χρόνια. Στα ορθόδοξα όμως χριστιανικά κράτη όπως η Ελλάδα και η Ρωσία, το Ιουλιανό ημερολόγιο παρέμεινε. Γι' αυτό το λόγο το ελληνικό Πάσχα γιορτάζεται 13 μέρες αργότερα και τα Χριστούγεννα στη Ρωσία το ίδιο. Γιατί είναι 13 ημέρες εφόσον ο Πάπας Γρηγόριος έκοψε μόνο 10? Από την εποχή του Πάπα Γρηγορίου το μη διορθωμένο ημερολόγιο του Ιουλιανού ξέφυγε ακόμα 3 ημέρες. Συνολικά έχουμε 13 ημέρες καθυστέρηση. Ο συγχρονισμός του ημερολογίου με τη γη δεν είναι μια αφηρημένη τυπικότητα. Είναι απαραίτητος για να συνδεθεί το σύμπαν με τον πραγματικό ρυθμό εναλλαγής των εποχών μας. Αν λοιπόν το ημερολόγιο μας είναι ρυθμισμένο με τον σωστό τρόπο, γιατί πηγαίνω έρχεται το Πάσχα μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου? Η ημερομηνία του Πάσχα δεν εξαρτάται μόνο από τον ήλιο, αλλά και από τη σελήνη. Το Πάσχα πέφτει την πρώτη Κυριακή μετά από την πρώτη Πανσέλινο της Άνοιξης. Υπάρχουν και σεληνιακά ημερολόγια όπως το Ισλαμικό. Το τέλος του Ραμαντάν, ο καιρός της νηστείας, ανακοινώνεται από το πρώτο μισοφέγγαρο, τη μέρα μετά από τη νέα σελήνη. Ο συντονισμός των κύκλων του ήλιου και της σελήνης είναι εξαιρετικά δύσκολος. Από τότε που οι άνθρωποι αποπειράθηκαν να μετρήσουν τον χρόνο και να φτιάξουν ημερολόγια, άρχισαν να παλεύουν και με αυτό το πρόβλημα. Το παλιότερο ημερολόγιο που γνωρίζουμε βρίσκεται στον προϊστορικό ναό του Stonehenge στην Αγγλία. Ο άξονάς του σημαδεύει τον ανατέλλοντα ήλιο την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, την 21η Ιουνίου.
Για να σημειωθεί η πορεία που διαγράφει η σελήνη, ήταν απαραίτητη η ύπαρξη μιας πολύπλοκης σύνθεσης αξώνων, επειδή οι ίδιες θέσεις επαναλαμβάνονται μόνο κάθε 18 χρόνια. Ακόμα και έτσι, οι πρόγονοί μας μπορούσαν να προβλέψουν τις εκλήψεις, τις συναντήσεις του ήλιου και της σελήνης. Είχαν καταφέρει να συνθέσουν τα ηλιακά με τα σεληνιακά ημερολόγια. Οι υπόλοιποι πλανήτες δεν χρειάζονται ημερολόγια. Στη Γη, η ανάγκη για τη μέτρηση του χρόνου και την πρόβλεψη των εποχών ήρθε από τότε που ο άνθρωπος κατοίκησε σε αυτήν. Η Γη όμως δεν είναι το μοναδικό μέρος όπου υπάρχει Γη. Οι γείτονές μας, ο Ερμής, η Αφροδίτη και ο Άρης, είναι και αυτοί φτιαγμένοι από Γη. Αυτούς τους συμπαγείς πλανήτες τους λέμε και Γήινους. Θα μπορούσαμε να περπατήσουμε στην επιφάνεια της Αφροδίτης, αν δεν ήταν τόσο πολύ ζεστή. Κάποια μέρα, σίγουρα, θα μπορέσουμε να περπατήσουμε στην βραχώδη επιφάνεια του Άρη. Ποτέ όμως δεν θα περπατήσουμε στον Κρόνο ή στο Δία. Αυτοί οι μεγάλοι πλανήτες μπορεί να έχουν συμπαγείς πυρήνες από μέταλλο ή πέτρα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους είναι φτιαγμένο από αέρια. Πέρα από αυτό, η μάζα του Ερμή είναι 300 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα της Γης, τόσο που η βαρύτητά του θα μας έλειωνε αμέσως. Το ίδιο ισχύει και για τον Κρόνο, του οποίου η μάζα είναι 100 φορές μεγαλύτερη από αυτή της Γης. Στο κοντινό μέλλον, η μοναδική ευκαιρία μας να προσεδαφιστούμε σε κάποιον άλλο πλανήτη είναι ο Άρης. Πρώτα απ' όλα όμως, θα πρέπει να φροντίσουμε τη Γη μας, το μοναδικό μέρος στο ηλιακό σύστημα όπου μπορούμε να ζήσουμε φυσιολογικά. Την επόμενη εβδομάδα θα σας δείξουμε μια έκλειψη ηλίου. Κάθε χρόνο έχουμε δύο. Η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη Γη και τον ήλιο, κρύβοντας τον τελευταίο. Πώς περνάει η σελήνη μπροστά από τον ήλιο? Η σελήνη χρειάζεται 2 εβδομάδες για να κάνει μια ολική περιστροφή γύρω από τη Γη. Όταν βρεθεί εδώ, όπου φωτίζεται ολόκληρη από τον ήλιο, έχουμε πανσέλινο. Όσο προχωράει γύρω από τη Γη, βλέπουμε ένα όλο και μικρότερο μέρος του φωτισμένου της μισού. Αυτή είναι η ημισέλινος. Στην φάση της ημισελήνου, η σελήνη διασχίζει την τροχιά της Γης, σημειώνει την πορεία που θα ακολουθήσει το διαστημόπλιο Γη. Σε εκείνο το σημείο όπου βλέπουμε την ημισέλινο, θα βρεθούμε και εμείς σε 4 ώρες. Όταν η σελήνη θα καλύψει το τελευταίο τέταρτο της τροχιάς της και θα προχωρήσει σε ευθυγράμμιση με τον ήλιο, θα έχουμε μια νέα σελήνη. Το μήνα όμως που εξετάζουμε, η ευθυγράμμιση Γης, Σελήνης και Ήλιου είναι μοναδική. Η Σελήνη ρίχνει τη σκιά της πάνω στη Γη και προκαλεί ολική έκλειψη ηλίου. Αυτή η ολική έκλειψη είναι ορατή μόνο σε μια στενή ζώνη 200 χιλιόμετρων. Εμείς όμως θα σας τη δείξουμε εδώ, στις οθόνες σας. Την επόμενη εβδομάδα θα σας αποκαλύψουμε πώς η οικογένεια των πλανητών, ομαδοποιημένη σε έναν τομέα, κινείται incognito, διασχίζοντας τον γαλάζιο μας ουρανό, κρυμμένη πίσω από τη λάμψη του ήλιου. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε τα αστέρια κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφού μπορούμε να δούμε τη σελήνη? Η απάντηση την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλιο Γη. Μετάφραση Ρόζα Καλούδη. Αφήγηση Σπύρος Μιλιώνης. Ηχοληψία μίξη ήχου Δέσποινα Λαμπρούδη.